Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα φτιάξουμε μπριός με γέμιση κρέμα και μαρμελάδα. Είναι φανταστικό σνακ, πιστέψτε με. Θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται. Πάμε σε μια κατσαρόλα. Θα ρίξουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη. Ένα αυγό. Θα ανακατέψουμε μαζί με τη ζάχαρη. Ανάβουμε το μάτι μας τώρα. Θα ρίξουμε 250 γραμμάρια γάλα. Γραμμάρια νησεστέ. Ανακατεύουμε καλά να λιώσουμε τον ζεστέ μας. Θα βάλουμε μία βανίλια. Μία τσιμπιά αλάτι. Και αρχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να αρχίσει να πίζει η κρεμούλα μας. Εφόσον έχει ζεσταθεί καλά, τώρα θα αρχίσει να πίζει. Και ρίχνουμε 40 γραμμάρια βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά, να μην μας βολιάσει. Θα μεταφέρουμε την κρεμούλα μας σε ένα κορνέ. Εάν δεν έχετε κορνέ, δεν μας πειράζει. Μπορείτε να το βάλετε σε ένα ταπεράκι, αλλά θα το βάλετε μεμβράνη για να μην κάνει πέτσα. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε με τη ζύμη μας. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, 180 γραμμάρια γάλα χλιαρό μέχρι 50 βαθμούς το πολύ. Θα βάλουμε ένα φακελάκι μαγιά. Δύο αυγά. Πεντακόσια γραμμάρια αλεύρι. Δύο βανίλιες. Μία τσιμπιά αλάτι. Χωρίς να ενεργοποιήσουμε τίποτα, θα το βάλουμε στον κάδο του μίξερ μας. Στο μίξερ μας και θα αρχίσουμε να κουμπάμε. Εφόσον έχει γίνει ζυμάρι, θα ρίξουμε σταδιακά το βουτυράκι μας μέσα. Μετά από 2-3 λεπτά είμαστε έτοιμοι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Θα την μαζέψουμε. Αν θα δείτε, η ζύμη δεν πρέπει να κολλάει στο χέρι, βλέπετε. Λοιπόν, το αλεύρι που χρησιμοποίησα εγώ είναι δυνατό, είναι σκληρό δηλαδή.
Εάν εσείς δεν έχετε και θέλετε να βάλετε για όλες τις κρίσεις, μπορεί να γίνει. Θα μου βάλετε όμως παραπάνω λιγάκι αλεύρι, γύρω στα 30 με 40 γραμμάρια παραπάνω, για να μπορέσει να σφίξει πάλι το ζυμάρι και να μην κολλάει. Λοιπόν, τώρα όπως είναι θα το αφήσουμε για 30-40 λεπτά να φουσκώσει και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Μετά από 30 λεπτάκια έχουν φουσκώσει τα πλουσάκια μας. Λοιπόν, θα τα περάσουμε με αυγό για χρώμα, αλλά και για υγρασία. Θα πάρουμε την κρεμούλα μας, αυτή που είχαμε φτιάξει στην αρχή. Και θα κάνουμε μια ωραία γραμμούλα στη μέση. Με ένα κουταλάκι θα πιέσουμε λίγο και θα βάλουμε μαρμελάδα. Σε κάποια θα βάλω μαρμελάδα φράουλα, σε κάποια θα βάλω μαρμελάδα βερίκοκο. Και θα ψήσουμε τώρα περίπου για 20 λεπτά αντιστάσεις στους 160 βαθμούς. Τα μπριοσάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Πιστέψτε με ότι αξίζει τον κόπο να τα φτιάξετε. Να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας. Να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις. Είμαστε μια μεγάλη παρέα εκεί που περνάμε καλά. Και τη συνταγή θα την βρείτε όπως πάντα στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά και σας δίνω ένα ραντεβού για ένα επόμενο βίντεο.